Γεια σας κυρίες και κύριοι. Πολλές και ενδιαφέρουσες και σήμερα ειδήσεις από το χώρο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Είναι το καθημερινό επιχειρηματικό ένθετο από το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, το SBC. Και να ξεκινήσουμε με την αεροπορική εταιρεία Ryanair, η οποία επεκτείνει τις καλοκαιρινές της πτήσεις Λονδίνο-Χανιά μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Τα δύο δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται χωρίς ενδιάμεσο σταθμό θα φέρουν πιο κοντά τις δύο πόλεις και παράλληλα θα δημιουργήσουν περισσότερες από 750 νέες θέσεις εργασίας. Η αεροπορική εταιρεία ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τους φόρους ανά επιβάτη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περισσότερες πτήσεις προς τη χώρα μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Υπολογίζεται ότι τα αεροσκάφη της εταιρείας θα μεταφέρουν συνολικά 4 εκατομμύρια επιβάτες πανελλαδικά μέχρι και το τέλος του 2014. Και να συνεχίσουμε με μία είδηση από το χώρο των τραπεζών. Στην έξοδό της από τη ρουμανική αγορά προχωράει η Τράπεζα Κύπρου, καθώς δεν τη θεωρεί πλέον πηγή κύριας αγοράς. Σκοπός της τράπεζας είναι να στρέψει το βλέμμα της προς άλλες αγορές και να ενισχύσει την παρουσία της σε πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Η πώληση των περιουσιακών της στοιχείων στη Ρουμανία υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη της θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της τράπεζας. Στον υπόλοιπο χώρο των επιχειρήσεων τώρα. Την απόφασή του να αποεπενδύσει από τη δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών εντός του 2014 ανακοίνωσε ο Όμιλος Φουρλής. Τη διανομή και εμπορία των προϊόντων των Liebherr, Cortin, Brandt, Mabey καθώς και των απορροφητήρων Φουρλής αναλαμβάνει πλέον η εταιρεία Ideal. Στόχος του ομίλου με την κίνηση αυτή είναι να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στο χώρο της Λιανικής με την ανάπτυξη και των καταστημάτων IKEA και Intersport. Και μια επιχειρηματική κίνηση τώρα με άρωμα καλοκαιριού. Τους λάτρεις του ελληνικού καλοκαιριού προσκαλεί η Marketing Greece για να συμμετάσχουν στη νέα καμπάνια της «Καλοκαίρι είναι», που τρέχει ήδη στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός της εκστρατείας είναι να αναδείξει πως στην Ελλάδα το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, το discovergreece.com καλεί τους χρήστες μέσω Facebook να μοιραστούν τις αγαπημένες τους καλοκαιρινές εμπειρίες, αναρτώντας σχετικές εικόνες και βίντεο. Ο νικητής που θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης θα κερδίσει ένα ταξίδι για όλη του την παρέα. Και στον τομέα της τεχνολογίας τώρα. Μία πιο λεπτή συσκευή που η φόρτισή της θα γίνεται χωρίς καλώδιο υπόσχεται η Apple στους λάτρεις της τεχνολογίας που αναμένουν την κυκλοφορία του νέου κινητού iPhone 6. Η κυκλοφορία του ενδέχεται να μην γίνει τις επόμενες ημέρες όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά, καθώς η εταιρεία αντιμετώπισε δυσκολίες στην κατασκευή του φωτισμού της οθόνης. Οι φωτογραφίες του iPhone 6 που κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρείας, φημολογείται πως αναρτήθηκαν από έναν πρώην εργαζόμενο του εργοστασίου στο οποίο κατασκευάζεται η πλειοψηφία των iPhones. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό Business News με τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων που επιλέξαμε για εσάς.